άπαξον. Και νικαία ήγε εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Η μόνη αρχή και άχραντος παρθένος, η θεώνα φράστος κοίσασα. Πρέσβευε υπέρ του Αθήνε τα ψυχά στον δούλο σου. Κύβδο ηθόμεν. Ο Θεός των ρευμάτων και πάση σαρκώσω το θάνατο καταπατήσει το δε διάβολο καταργήσα και ζωή το κόσμο. Θεωνία αυτό. Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει εκπαιδευτικός του δεύτερου γυμνασίου Νάουσας, κυρία Εκατερίνη Φτάκα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στεφάνια θα καταθέσουν. Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής νομού Ιμαθίας, κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, κύριος Νικόλαος Καρανικόλας. Εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Ιμαθίας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κύριος Στέργιος Μουρτζήλας. Ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο υποδιοικητής της πρώτης μεραρχίας πεζικού, ταξίαρχος Παναγιώτης Λιόντος. Εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Νάουσας, αστυνομικός υποδιευθυντής Περικλής Οργουλίδης. Εκ μέρους της πυροσβεστικής, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νάουσας, πυραγός Γεώργιος Γιώρσος.
για το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων ναού σας, ο διοικητής του τμήματος, αστυνόμος Α, Βασίλειος Κεφτές. Εκ μέρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Νομού Ημαθίας, ο αντιστράτηγος Θεόδωρος Μόσχος. Ως εκπρόσωπος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Νάουσας, ο πρόεδρος κύριος Ευάγγελος Αδαμίδης. Ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ημαθίας, η κυρία Μαρία Σακαλή. Για την ελληνική λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, ο πολιτευτής του νομού μας, κύριος Παναγιώτης Μουρατίδης. Ως εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη, ο κύριος Ευστράτιος Νίκας. Εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ένωση Τιμάτων Γερμανικής Κατοχής Οφήνικας, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντιστασιακών ΦΥΡ, ο κύριος Κωνσταντίνος Αϊνατζής. Της Λέσκης Καταδρομέων Ομού Ημαθίας, ο πρόεδρος κύριος Νικόλαος Παπάς. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Νάουσας. Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας. Ενός λεπτού σιγή.